Γεια σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Κυλικής Channel. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα επίκαιρο και ευαίσθητο θέμα. Ειδικό σχολείο, παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Κυλικής και ιδιοκτήτης Διεπιστημονικού Κέντρου Κίνησης, Αντώνης Γιανακίδης, ο οποίος είναι και συντοπίτης μου από το χωριό, παλιό Αγιονέρη Κυλικής. Και θα μιλάμε στον Ελληνικό Αντώνη, εννοείται. Μου επιτρέπεις. Θα μας πεις κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για το ειδικό σχολείο. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω εδώ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε και εμείς. Ήθελα να θίξω λίγο τα θέματα που αφορά το σχολείο μας. Το ειδικό δημοτικό σχολείο Κυλικής βρίσκεται πίσω από το ΙΚΑ. Είναι μια κατάσταση που έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια αρκετά. Ειδικά πέρσι γίνανε κάποιες εργασίες από το Δήμο, από συντηρήσεις του κτηρίου και συμμαζέματα κτλ. Και ακόμα έχουμε συνεργεία στο σχολείο και γίνονται εργασίες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια προβλήματα που ήθελα να τα θίξω, τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του σχολείου όσον αφορά υλικό, που αναγκαζόμαστε ο σύλλογός μας, οι γονείς, να ψάχνουν πόρους για να καλύψουν αυτά τα κενά. Εδώ έχουμε κάποιους χορηγούς, κάποιες δωρεές. Βεβαίως, εμείς είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι σαν σύλλογος, κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ευτυχώς το Κυλικής μας στηρίζει, η πόλη μας. Σημαντικό αυτό. Πιο παλιά, πριν αναλάβω εγώ σαν πρόεδρος του σχολείου, ήταν πρόεδρος, σαν πρόεδρος του συλλόγου. Ήταν πρόεδρος ο κύριος Ξενιτίδης ο Χάρης, ο οποίος έκανε μαζί με τον τότε διευθυντή, τον κύριο Ιωάννη Κακουλίδη, πάρα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως μουσικοχορευτικές, και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις υπήρχαν έσοδα από διάφορους χορηγούς και γίνανε πολλά πράγματα στο σχολείο, όπως για παράδειγμα είχε γίνει μια πισίνα στο σχολείο μας που λειτουργήσε ένα χρόνο αλλά πλέον δεν λειτουργεί. Και τώρα εγώ η ιδιότητά μου είναι, επειδή έχω και το γυμναστήριο το Κίνεσης και είμαι αθλητής του καράτε, προσπαθώ να ασχοληθώ με το κομμάτι των αγώνων που έχει να κάνει με το αντικείμενό μου και κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μαζεύουμε κάποια χρήματα προβάλλοντας χορηγούς από κάποιες δωρεές που γίνονται από εκεί επιτόπου που έχουν γονείς και τα λοιπά. Και κατά διαστήματα γίνονται αρκετά αξιόλογες δράσεις και μαζεύονται αρκετά χρήματα. Από δράσεις έχω δει και θεατρικά. Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Κάνουμε και σε άλλα αντικείμενα. Βέβαια για μένα είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι γιατί δεν μπορώ να ούτε τα κατέχω. Και δεν μπορώ να τα στηρίξω τόσο. Οπότε εγώ σαν πρόεδρος και με την βοήθεια των συνεργατών μου επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο αθλητικό κομμάτι για να πάρουμε... Επειδή είναι το αντικείμενο σου, ναι, επειδή είναι το αντικείμενο. Και είναι πιο εύκολο νομίζω, ναι. Ανταποκρίνεται ο κόσμος του Κυλικής. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει βέβαια ανταπόκριση και ναι, στήριξη και από μεγάλους. Είναι και ένα ευαίσθητο κομμάτι, έτσι, αυτό. Είναι ευαίσθητο κομμάτι, ναι, ο κόσμος έχει την ευαισθησία αυτή. Μπορώ να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας καταρχάς που μας στηρίζουν. Βεβαίως, κατά κύρια βάση είναι η εταιρεία η Κλέμαν και η Αλουμίλ που είναι πάντα κοντά μας. Είναι σε ό,τι εκδήλωση και να κάνουμε είναι από πίσω μας. Έχουν προσθεθεί η εταιρεία ο Σαμολαδάς που και αυτοί μας έχουν βοηθήσει αρκετά. Και από εκεί και μετά μικρότερες εταιρείες εδώ στο Κυλικής που καθένας με το ανάλογα και με αυτό το λίγο-λίγο προσφέρει. Προσφέρει. Ναι. Υπάρχει το Κίνεσης που είναι από πίσω που στηρίζει πάντα, είμαι εγώ ουσιαστικά με το συνεργάτη μου τον Παναγιώτη τον Μαυρογεννίδη, είτε από υλικοτεχνικό υλικό που κάνουμε τις εκδηλώσεις, είτε από προσωπική δουλειά, είτε από ό,τι χρειάζεται για να μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Εννοείται πως πρέπει να υπάρχουν αρρωγοί, γιατί αυτό είναι και μια ανάσα για τους γονείς του ειδικού σχολείου, έτσι. Εμείς καλούμαστε σαν γονείς κάθε χρόνο, όπως και σε άλλα σχολεία και στα παιδιά που είναι της τυπικής ανάπτυξης, να δώσουμε κάποια χρήματα που μέσα από αυτά τα χρήματα να πάρουμε κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε για το σχολείο. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν. Το σχολείο μας έχει διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε χαρτική ύλη, θέλουμε χαρτί. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι κατάγεται, τα οποία
έχουν πώς πω, την ανάγκη τους, την κάνουν σε πάνες και τα λοιπά, πρέπει να καθαριστούν, πρέπει να πληθούν. Ναι, δεν μπορεί αυτό το σχολείο να έχει την ίδια ποσότητα σε χαρτικού υλικού, σε καθαριστικού υλικού, όπως ένα σχολείο τυπικής ανάπτυξης. Οπότε από τις σχολικές επιτροπές βγαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, κονδύλιο για αυτές τις αγορές, τα οποία δεν καλύπτονται. Μετά, το εκπαιδευτικό υλικό που χρειαζόμαστε εμείς στο σχολείο, επειδή έχουμε παιδιά τα οποία είναι διαφορετικών αναγκών, δεν καλύπτεται πάλι. Κάποια μεγαλύτερη ανάγκη, κάποια μικρότερη ανάγκη. Ναι. Δηλαδή είναι κλίμακες. Φέτος η Τράπεζα Πειραιώς, το τοπικό κατάστημα του Κυλικής, σε συνεννόηση με την Διευθύντρια, την κυρία Μαλία Εξοπλίδου, μας έδωσε κάποιες ντουλάπες, οι οποίες κλειδώνονται, είναι με κλειδαριές, και εκεί πέρα πήραμε εκπαιδευτικό υλικό καινούριο, το αγοράσαμε εμείς σαν σύλλογος, και έτσι διασφαλίζουμε να μείνουν ακέραια αυτά, να μην χαλάσουν, να μείνουν και για τις επόμενες τάξεις. Και μπορούμε, φέτος κάναμε αρκετή δουλειά σε αυτό το τομέα. Έχετε κάποιο πλάνο με κάποιες δράσεις ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα αποφέρουν τώρα πραγματική... Πριν λίγο καιρό είχαμε ένα τουρνουά σκάκι στο ΚΔΑΠ Κίνεσης, σε συνεργασία με το σκακιστικό όμιλο, που ήταν μια πετυχημένη δράση. Μας βοήθησε η εταιρεία Αλουμίλ και η Κλέμαν με κάποιες χορηγίες. Μόνιμη αρρωγή δηλαδή. Πάντα, πάντα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ναι. 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Δήμο Κιλκής μας έχουν παραχωρήσει το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο για να γίνει ένα τουρνουά που αφορά τις πολεμικές τέχνες, το καράτε και τα λοιπά, διάφορα άλλα στυλ, που μέσα από αυτή τη διοργάνωση θα προσπαθήσουμε πάλι να μαζέψουμε κάποια χρήματα. Να σας κάνω μια παρένθεση, η Δημοτική Αρχή είναι κοντά σας, έτσι. Γιατί είναι έχω κοντά δει ότι έχει αναλάβει και τη συντήρηση όπως βάψιμο εσωτερικών εξωτερικών φέτος χώρων. Φέτος κάναμε αρκετή δουλειά στο σχολείο. Όπως εμείς είχαμε ένα πρόβλημα, να τελειώσω λίγο με τη δράση που θέλουμε για να θίξουμε αυτό το θέμα. Και έχουμε κλείσει και στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο ένα χώρο στην Περαία, γιατί και έχουμε και έναν άλλο χώρο εμείς που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Πάλι σε συνεννόηση με το Δήμο του Θερμαϊκού και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Σαλπιγκίδη, που θα μας στηρίξει εκεί πέρα, να γίνει μια δράση για το ειδικό σχολείο στο Κιλκής. Και εκείνη η διοργάνωση θα προβληθεί και στο Αντένα Plus. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να δείξουμε να θίξουμε το θέμα μας και να μας στηρίξει παραπάνω και σε επαναλλακτική εμβέλεια. Δικτυώνεστε παραπάνω και ναι, εταιρείες που ναι. Να μην αφορά απαραίτητα το Κιλκής, ναι. Να μας στηρίξουν σε αυτό το χείρημα. Και όσον αφορά τώρα το Δήμο Κιλκής, εμείς είχαμε τα τελευταία χρόνια δύο πληγές στο σχολείο. Η μία ήταν ένα λεωφορείο που ήταν δωρεά από την Εθνική Τράπεζα, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Αυτό γιατί? Γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες διαδικασίες, να γίνει μια μεταβίβαση του λεωφορείου από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών προς το Δήμο. Αυτά είχαν κάποια έξοδα συμβολογραφικά. Μας βοήθησε ο κύριος Κατζάβελος ο συμβολογράφος, τα έκανε όλα φιλοκερδός. Έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Και καλά κάνεις και αναφέρεις. Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ακούγονται. Έγινε η μεταβίβαση τελικά. Μεταβιβάστηκε το λεωφορείο από το σύλλογό μας μπρος στο Δήμο. Οπότε πλέον ανήκει το λεωφορείο στο Δήμο και έτσι ο Δήμος μπορεί να ορίσει προσωπικό οδηγό, υποστηρικτικό προσωπικό, προφανώς, ναι, έτσι. Για να μπορεί να λειτουργήσει. Να το πρόγραμμα, ναι. Οπότε για πολλά χρόνια το λεωφορείο ήταν ακίνητο. Προβλέπετε δηλαδή τώρα η κίνηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από Σεπτέμβριο μας θα διαβεβαίωσε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κυριακίδης. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη με την τωρινή διευθύντρια, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Θίξαμε τα δύο θέματα που μας αφορούν. Το ένα είναι το λεωφορείο και το άλλο είναι η νομιμοποίηση της πισίνας, η αδειοδότηση της πισίνας. Να στάσω λίγο σε αυτό το σημείο, Αντώνη. Ναι. Τι έχει γίνει με την άδεια? Η πισίνα είχε άδεια κτίσεως, την είχε βγάλει τότε μέσα από το Δήμο μια κυρία που ήταν μηχανικός. Έγιναν όλες οι διαδικασίες, φτιάχτηκε η πισίνα, λειτουργήσε μια χρονιά. Μετά δεχτήκαμε μια καταγγελία και έπρεπε να την κλείσουμε την πισίνα. Και από τότε η πισίνα είναι κλειστή. Καταγγελία για κάτι που κάνει καλώς παιδάκια. Δυστυχώς για προσωπικά συμφέροντα κάποιον. Ειδικής αγωγής δηλαδή. Ναι, δυστυχώς για προσωπικά συμφέροντα κάποιον φάγαμε αυτή την καταγγελία. Κάποιοι δεν θέλανε να λειτουργήσει αυτή η πισίνα. Που άμα το πάρουμε πάνω από 20 σχολικές μονάδες του Κιλκής δεν έχουν άδεια και λειτουργούν πάλι. Απλά στην πισίνα δεχτήκαμε καταγγελία και έτυχε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του νόμου. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά για τα παιδάκια, όπως έχω διαβάσει, με κινητικές ανάγκες, έτσι. Ναι, ναι.
Και είμαστε το πρώτο ειδικό σχολείο. Το μοναδικό. Το μοναδικό ειδικό σχολείο, ναι, που έχει πισίνα. Που έχει πισίνα και είναι και η ειδική πισίνα και που έχει ράμπα, που μπορούν να μπάνε και παιδιά με κινητικά προβλήματα. Ναι. Που κατεβαίνει αμαξίδιο μέσα στην πισίνα. Ναι, ναι, έχω διαβάσει. Εν πάση περιπτώσει, έγινε συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο. Ήταν και κάποιοι αντιδήμαρχοι παρών. Ο κύριος Μπαλάσκας, ο κύριος Νικολαίδης, ο κύριος Μογέλης. Mm-hmm. Και μας διαβεβαιώσανε ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει να λειτουργήσει η πισίνα. Και έτσι όντως γίνανε αυτή τη στιγμή κάποιες ενέργειες, κάποιες περιφράξεις, κάποιες μελέτες, κάποιες αυτά. Και ευελπιστούμε φέτος, φυσικά τη χρονιά τη χάσαμε, από το χρόνο να λειτουργήσει. Το καλό με την πισίνα μας είναι ότι και η Αλουμίλ προσφέρθηκε να την κλείσει την πισίνα, mm-hmm, οπότε να μπορεί να λειτουργήσει πέρα από το καλοκαίρι και άλλες εποχές του χρόνου. Mm-hmm. Είναι θερμενόμενη η πισίνα, οπότε mm-hmm, αν λυθεί το πρόβλημα της αδειοδότησης και κλειστεί και η πισίνα με το απαραίτητο εξοπλισμό, θα μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο. Και σύν αυτό να εξυπηρετεί και άλλες σχολικές μονάδες. Το ΕΝΕΓΙΛ, που είναι το, γενικό, το ειδικό λύκειο, ας το πω έτσι. Το Βηματίζω, το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την πισίνα. Και είναι αμαρτία να κάθεται αυτή την πισίνα. Ενώ υπάρχουν και γυμναστές καταρτισμένοι που μπορούν να δουλέψουν και να βοηθήσουν τα παιδιά. Είναι κάτι πολύ θετικό, εννοείται. Εξαντλήσαμε και το θέμα της πισίνας, το λεωφορείο. Mm. Πάμε σε κάτι πιο ιδιαίτερο. Mm-hmm. Όσον αφορά αυτά τα παιδάκια και ένα φαινόμενο που το βλέπουμε, είναι πολύ συνήθες πλέον, τον αυτισμό, στα αυτιστικά παιδάκια λοιπόν. Ενώ ήταν ένα ποσοστό, ένα στα πόσες χιλιάδες παιδιά, πλέον φτάσαμε στο ένα στα 50, mm, και όσο πάει γίνεται, αυξάνεται το ποσοστό. Εγώ το βλέπω κιόλας και στο χώρο μου, γιατί δουλεύω με παιδιά. Στο ΚΔΑΠ μας έχουμε πάνω από 130-140 παιδιά και βλέπω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες και στο παιδικό σταθμό μας το αντιλαμβανόμαστε. Εμείς από πέρσι ανοίξαμε ένα χώρο, το Διεπιστημονικό Κέντρο Κίνησης, το οποίο έχει μέσα ειδικότητες που έχουν να κάνουν με λογοθεραπεία, αρκοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση. Έχουμε ειδικούς παιδαγωγούς και προσπαθούμε μέσα από το χώρο μας να γίνεται μια πρόαιμη ανίχνευση και παρέμβαση. Mm-hmm. Δηλαδή, περνάνε οι θεραπευτές μας από τις υπόλοιπες δομές, γίνεται μια αξιολόγηση των παιδιών. Σε συνεργασία με το Δήμο, φέτος έγινε και σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Πήγαν οι θεραπευτές μας εκεί, κάνανε κάποιες αξιολογήσεις, ώστε να προλάβουμε, εφόσον διαπιστωθεί μια ιδιαιτερότητα, να γίνει άμεση παρέμβαση, να γίνει ενημέρωση των γονέων και όσο πιο γρήγορα να μπορέσει το παιδί να μπει σε ένα. Ναι, ναι. Αυτό μπορεί ένα παιδάκι να είναι αυτιστικό, να έχει κάποιο σύμπτωμα το οποίο δεν μπορεί να το εντοπίσει ο γονέας. Εδώ έρχεται η λέξη που λέγεται φάσμα. Από το 1 ως 100 που λέμε. Ναι, υπάρχει το φάσμα, το οποίο αναλόγως υπάρχει σε ποια κατηγορία, λειτουργικός αυτισμός, μη λειτουργικός αυτισμός, μη λεκτικός. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα στον αυτισμό. Καλό είναι, παλιά λέγανε, άρχισε το παιδί να μιλήσει, δεν πειράζει, θα μιλήσει, μωρέ, εντάξει, θα μεγαλώσει, θα κάνει. Πλέον όμως
πρέπει να είμαστε λίγο πιο καχυποπτοί, mm-hmm. να αναζητήσουμε τους ειδικούς, να μην φοβηθούμε, ούτε να ντραπούμε να αναζητήσουμε βοήθεια. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι άλλα μωρέ, το παιδί μου δεν έχει κάτι, γιατί να είναι το δικό μου και δεν είναι τίποτα. Κάποιοι ντρέπονται κιόλας, ξέρεις. Ε? Το έχω ακούσει πολλές φορές. Ναι, έρχεται δεν η άρνηση. Το δέχονται γιατί είμαι. Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Ναι. Και οπότε καλό είναι οι γονείς, άμα θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά τους, να φύγουν από τον εγωισμό τον δικό τους και να προσπαθήσουν να ανοιχτούν, να μιλήσουν με ειδικούς, να πάρουν πολλές γνώμες. Mm-hmm. Να μην πάνε μόνο σε έναν παιδίατρο, σε έναν παιδευνολόγο, σε έναν λογοθεραπευτή. Θέλει δηλαδή, έχει κάποια σειρά αυτό, έτσι. Ξεκινάς από. Καλό είναι να. Σε πρώτη φάση εννοείται είναι ο παιδίατρος μας. Ναι, mm-hmm. Που θα μας βοηθήσει αυτός. Αλλά πέρα από αυτό, το ένστικτο του γονέα, αν νιώθει και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί, θα πάει, πρέπει να αναζητήσει και τον αναπτυξιολόγο. Θα πρέπει να βρει ένα ψυχίατρο. Ήθελα να πω ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση από κάποιους ειδικούς. Εφόσον γίνει μια αξιολόγηση και παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο παιδί, υπάρχουν διάφοροι φορείς που μπορούν μετά να βοηθήσουν τον γονέα να καλύψει κάποιες δαπάνες. Α, υπάρχει οικονομική δηλαδή. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει και το ΚΕΠΑ, το κέντρο προστοπής αναπηρίας. Είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες, ναι. Από μια ηλικία και μετά, το παιδί περνάει, περνάει από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας δίνει κάποιο επίδομα, mm-hmm. τα οποία μπορεί να βοηθήσουν το παιδί. Υπάρχει μετά η διαδικασία μέσω κάποιου ψυχίατρου ή μέσω κάποιου παιδονευρολόγου, ο οποίος θα εγκρίνει κάποιες δαπάνες μέσω του ασφαλιστικού φορέα του γονέα. Και μετά αυτός ο γονέας μπορεί να επισκεφτεί ένα λογοθεραπευτήριο, έναν εργοθεραπευτή, έναν ειδικό παιδαγωγό. Και πάλι αυτές οι δαπάνες που θα κάνει εκεί να τις παίρνει από το ασφαλιστικό του ταμείο πίσω. Οπότε τον ανακουφίζει αυτό. Άρα τουλάχιστον εφησυχάζει το γονέα στο ότι θα καλύπτεται για να κάνει τη σωστή ειδική. Ένα μεγάλο ποσοστό, παιδί, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Υπάρχει στήριξη. Ευτυχώς το κράτος μας είναι αρκετά αναπτυγμένο. Υπάρχει στήριξη. Πολύ καλό αυτό για να μπορέσει το παιδί να προσπεράσει τα στάδια που και να φτάσει στο θεμητό αποτέλεσμα. Ειδικά αυτός θέλει πολλή δουλειά. Θέλει να γίνει πολύ νωρίς παρέμβαση για να μπορεί το παιδί κάποια στιγμή ίσως να ανατσαρτοποιηθεί, να βοηθηθεί, να μπορεί να λειτουργήσει. Στο ειδικό σχολείο, mm-hmm. τα ποσοστά τώρα αυτισμού έχουν αυξηθεί, βλέπετε παιδάκια. Σίγουρα. Σίγουρα. Έχουμε και παιδιά πολλά με κινητικά προβλήματα, με νοητικές παθήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει και ο αυτισμός αρκετά και αυξάνεται συνεχώς. Το θέμα τώρα είναι, ξέρεις, πώς το εντοπίζεις, πώς το αντιμετωπίζεις. Η αντιμετώπιση είναι η πρόωρη διάγνωση. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Όσο δηλαδή πιο σύντομα ξεκινάει. Όσο πιο σύντομα να βρει τους κατάλληλους ειδικούς και να δουλευτεί το παιδί. Mm. Και η αποδοχή των γονέων, γιατί αν ο γονέας το αρνείται και δεν θέλει να το πιστέψει, θα χάσει πολύτιμο χρόνο, πολύτιμα αναπτυξιακά στάδια. Mm-hmm. Και επειδή καθημερινά πλέον βλέπουμε πολλά περιστατικά και όλοι είμαστε εκφοβισμένοι για το τι παιδί θα φέρουμε στον κόσμο, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά. Πολύ χρήσιμα και για τους ακροατές μας. Μακάρι να κάποιοι άνθρωποι εδώ να ευαισθητοποιηθούν και αν έχουν έστω και την υποψία ότι το παιδί τους δεν μπορεί... Δεν είναι κακό να πας να ρωτήσεις, είναι να ενημερωθείς. Απαραίτητο να βρουν το πιο κοντινό τους ειδικό και να πάνε και να πάρουν και διάφορες γνώμες και από διάφορους ειδικούς. Γιατί και οι απόψεις δίστανται. Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο όσον αφορά το ειδικό σχολείο? Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τους χορηγούς μας, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Κυλκής που είναι πάντα κοντά μας. Mm-hmm. Τους έχουμε ανάγκη mm-hmm. πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές έτυχε να πάμε σε κάποιους χορηγούς και να τους πούμε: παιδιά, για το ειδικό σχολείο κάνουμε μια διοργάνωση και αυτά. Έλα, μωρέ, πάλι την πισίνα φτιάχνετε. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η πισίνα. Δεν είναι μόνο η πισίνα. Μακάρι να ήταν η πισίνα να τελείωνε και απλά έχει καθημερινά έξοδα. Τα οποία είναι δαπάνες τα οποία έπρεπε να τα καλύψει το κράτος και αναγκαζόμαστε εμείς οι γονείς να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, να κάνουμε τους πολιτές, να πουλάμε λαχεία, να παρακαλάμε δεξιά και αριστερά για να μπορούν τα παιδιά μας από το σχολείο. Εντάξει, αυτό είναι ευαίσθητο το κομμάτι και ο καθένας μας πρέπει να προσφέρει κάτι. Τοπική αρχή. Μακάρι, ευτυχώς βοηθάνε οι άνθρωποι, αλλά δεν πάβει να σταματάει αυτό. Δηλαδή, επειδή κάναμε μια επιτυχημένη διοργάνωση και μαζέψαμε 500.000 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο μαζέψαμε. Δεν σημαίνει ότι με αυτά λύθηκε το πρόβλημα και ότι μετά δεν πρέπει να ξανακάνουμε κάτι για να. Σαφώς. Και εμείς δεν θέλουμε απλά να ζητάμε με το χέρι, δώστε μας λιμοσύνη. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε κάτι, να κάνουμε μια διοργάνωση και αυτός που θα μας στηρίξει να έχει και αυτός κάποιο όφελος, να προβληθεί. Καλά. Αυτό νομίζω ότι το
κράτος πρέπει να βάλει κάποιες προτεραιότητες, γιατί είναι αυτό που λες, ότι δεν είναι σήμερα βγάλαμε ένα, δύο, τρία χιλιάρικα, καλύψαμε κάποιες ανάγκες, οι δαπάνες είναι πολλές. Από το κράτος, τι να πω. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα καλύπτει όλη τη χρονιά. Δυστυχώς δεν καλύπτει. Είμαστε συνέχεια στα τηλέφωνα με τις σχολικές επιτροπές. Οι άνθρωποι από εκεί κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί και αυτοί έχουν τις οδηγίες τους. Δεν μπορούν να παρέμβουν, έχουν κάποιο budget. Πρέπει με αυτό να καλύψουν διάφορα τα σχολεία που υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν μπορούν να παρέμβουν πάνω σε αυτό. Δεν οφείλεται εδώ στην τοπική αρχή. Ναι. Το θέμα είναι ότι από του χρόνου θα καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές και θα δίνονται κάποια ποσά στα σχολεία και πρέπει τα σχολεία από μόνα τους να καλύψουν τις δαπάνες, να κάνουν την έρευνά τους, να κάνουν τις αγορές τους κτλ. Κατά πόσο αυτό στην πράξη θα μπορεί να λειτουργήσει, δεν ξέρω πώς. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα, με χρηματοδότηση και συν τις δράσεις δικές σας για να ενισχυθεί το οικονομικό κομμάτι, έτσι, και δεν επαρκούν. Μόνο... Δεν ξέρω τι ποσό θα είναι αυτό, πώς θα καλύψει. Πότε θα δοθεί σταδιακά και θα έχουμε ένα αποταμιεύον. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην καλύψουν κάποια έξοδα, να σας αφήσουν δηλαδή... Καλά, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Το σχολεία. Θέμα ποιο είναι, ότι ένα σχολείο τυπικής ανάπτυξης έχει κάποιες ανάγκες και καλύπτεται ένα ποσό. Ναι. Δεν μπορεί το ίδιο ποσό να καλύψει τις ανάγκες του ειδικού σχολείου. Σαφώς. Ναι, πρακτικά δεν γίνεται. Είναι πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση. Ναι, πρέπει να αλλάξει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αυτό προβλεφθεί, αν... θα πάρει το τυπικό σχολείο ένα κονδύλιο συγκεκριμένο και το ειδικό θα πάρει κάτι άλλο. Αυτό θα φανεί από το Σεπτέμβριο. Μα αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι, πιστεύω. Άλλες ανάγκες, όπως το λες, το ειδικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο πλαίσιο αυτή τη στιγμή το οποίο να λέει ότι θέλουμε, ας πούμε, 10 κυβότια χαρτιά για καθαριστικά και τα λοιπά για το τάδε σχολείο. Mm-hmm. Για το ειδικό θέλει 20, θέλει 30. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς, γιατί εσείς με το έργο που κάνετε εδώ πέρα προβάλλετε εμάς και εμείς έχουμε βήμα μετά να προβάλλουμε τους χορηγούς μας και με αυτό να γίνει ένας κύκλος για να μπορεί να λειτουργήσει έστω αυτό το πράγμα όσο πάει. Ο σκοπός μας αυτός είναι. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και φυσικά όποτε χρειαστεί, ειδικά γι' αυτό λέω, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι που αφορά όλους μας. Δεν έχει να κάνει αν έχεις παιδί με ειδικές ανάγκες ή όχι. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια θέση. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε και εγώ πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα με το παιδί μου. Πάλι ήμουν κοντά στο σχολείο, χωρίς να ξέρω ότι κάποια στιγμή θα το χρειαστώ ο ίδιος μου. Ήμουν πολύ φίλος με τον Γιάννη τον Κακουλίδη και πριν ακόμα χρειαστεί το παιδί μου να πάει να φοιτήσει στο ειδικό σχολείο, προσπαθούσα με δράσεις στο γυμναστήριο να βοηθήσω σε αυτό το τομέα, γιατί πάντα με ενδιαφέρε η δράση που κάνουμε να μην είναι απλά δράση για να περάσουμε καλά. Ωραία, περνάμε καλά, κάπου, αλλά να αφολήσει σε κάτι. Έτσι. Επειδή ήμασταν φίλοι με τον Γιάννη, προσπάθησα να στηρίξω το δικό του το κομμάτι και να που χρειάστηκε πλέον να είμαι κι εγώ σε αυτή τη θέση και να έχω ανάγκη και τη στήριξη από άλλων ανθρώπων. Προσωπικά σου εύχομαι καλό κουράγιο. Ευχαριστώ και πολύ. Το παιδί να έρθει εκεί που πρέπει μακάρι, να έρθει. Μακάρι και όλα τα παιδιά. Όλα καλά. Και όλα τα παιδάκια φυσικά. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Ευχαριστώ πολύ, νομίζω τα και εμείς ευχαριστούμε για την τιμή να μας έρθεις και να ενημερώσεις και το κοινό. Άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το επόμενο ραντεβού με νέο θέμα. Ευχαριστούμε.